Ο βουλευτής Χρήστος Γκόγκας στην ομιλία του ως ειδικός αγορητής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος αλλαγής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα την κύρωση των διεθνών συμβάσεων μεταξύ της χώρας μας και των κρατών του Μαυρικίου, της Κένιας, της Ρουάντα, της Μαλαισίας και της Ινδίας στον τομέα των αερομεταφορών, επισήμανε ότι η σημερινή συγκυρία δημιουργεί την ανάγκη συνεργασιών και συμφωνιών με όλο και περισσότερες χώρες, σε ανάλογους για κάθε περίπτωση τομείς, αλλά και με τους πολίτες των χωρών αυτών. Ειδικότερα, αναφερόμενος στις διεθνείς συμβάσεις γενικότερα, τόνισε ότι στα πλαίσια μιας ολοένα αυξηνόμενης παγκοσμιοποιημένης λειτουργίας, αυξάνεται και η ανάγκη να επιλύονται ή να τακτοποιούνται διάφορα ζητήματα με βάση διεθνείς συμβάσεις, όπως στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είναι δε γεγονός ότι με πολλές ακόμη χώρες δεν έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα οικονομικές σχέσεις και συνεργασίες σε διάφορους τομείς εμπορίου, μεταφορών, τεχνολογίας, ενέργειας, τουρισμού, επενδύσεων κλπ. Η σημερινή όμως συγκυρία πράγματι δημιουργεί την ανάγκη συνεργασιών και συμφωνιών με όλο και περισσότερες ή και με όλες τις χώρες σε ανάλογους κατά περίπτωση τομείς, αλλά και με τους πολίτες των χωρών αυτών. Η χώρα μας, η γεωπολιτική της θέση και με τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και πρέπει να επιδιώκει αυτή τη διεύρυνση των σχέσεών της. Στα πλαίσια λοιπόν μιας ολοένα αυξανόμενης παγκοσμιοποιημένης λειτουργίας αυξάνεται και η ανάγκη να επιλύονται ή να τακτοποιούνται διάφορα ζητήματα με βάση διεθνείς συμβάσεις, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ή ζητήματα τεχνικής φύσεως, ασφάλειας κλπ. Με την παροχή της κατάλληλης ποιότητας υπηρεσιών από την πλευρά και των δύο μερών κρατών, με σεβασμό στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Οι συμφωνίες έχουν την ίδια βασική δομή, με ορισμένες διαφορές ή προσθήκες για λειτουργίες ή προβλέψεις ειδικότερων θεμάτων μεταξύ της χώρας μας και των άλλων χωρών, φορολογικά, λειτουργία γραφείων, εσωτερικά δρομολόγια κλπ. Οι συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών με τις πέντε αυτές χώρες υπογράφηκαν τα έτη 2017 με Ινδία, Μαλαισία και Μαυρίκιο και 2018 με Κένια και Ρουάντα. Είναι ενδιαφέρουσες συμφωνίες. Η Ινδία με πληθυσμό 1,4 δισεκατομμύρια περίπου και με ιδιαίτερη πρόοδο στην τεχνολογία και τις επιστήμες έχει για τη χώρα μας μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για το εμπόριο, τις εξαγωγές και τον τουρισμό, αλλά και την τεχνολογική συνεργασία. Η Μαλαισία είναι μια μακρινή ομοσπονδιακή χώρα με πολλές εταιρείες σύγχρονης τεχνολογίας να εδρεύουν σε αυτή και με πολλά περιθώρια για αντίστοιχες συναλλαγές και συνεργασίες, αλλά και στον τουρισμό και άλλους τομείς. Η Κένια, η Ρουάντα και ο Μαυρίκιος είναι τρεις χώρες μακρινές, αναπτυσσόμενες, με πολλά περιθώρια ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων, ανάλογα βέβαια με τα χαρακτηριστικά της κάθε μιας σε διάφορους τομείς. Τώρα, ως προς τις ειδικότερες διατάξεις, έχουμε αναφερθεί στην Επιτροπή σε ορισμένα σημεία. Θα ήθελα να σταθώ και πάλι στα θέματα σχετικά με την ασφάλεια πτήσεων των αεροσκαφών, με τη δυνατότητα διαβουλεύσεων μεταξύ των συμβαλλωμένων μερών για τα εφαρμοζόμενα πρότυπα ασφαλείας ως προς τις αεροπορικές εγκαταστάσεις, τα πληρώματα, τα αεροσκάφη και τη λειτουργία τους και προβλέπονται αντίστοιχες διαδικασίες. Όπως επίσης προβλέπεται και η αμοιβαία παροχή βοήθειας για την πρόληψη παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας αεροσκαφών, των επιβατών και του πληρώματός τους, των αεροδρομίων και των εγκαταστάσεων αεροναυτιλίας. Ιδιαίτερα στα θέματα ασφαλείας και κανονισμού πτήσεων επιβάλλεται κατά την άποψή μας η εξάντληση κάθε δυνατότητας για την αυστηρή τήρηση όσων διατάξεων και προτύπων έχουν θεσπιστεί από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τα συμβαλλόμενα μέρη, ιδιαίτερα για τις πτήσεις στον εναέριο χώρο τους. Τα θέματα αυτά τα έχουμε συζητήσει και επισημάνει ήδη και στο παρελθόν, και ιδίως κατά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου για τον εξυγχρονισμό των δύο υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της ΑΠΑ. Είχαμε τονίσει ότι η λειτουργία της ως μια πραγματικά ανεξάρτητη αρχή ελέγχου και υποπτίας θα πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς αλληλοεπικαλύψεις με άλλους φορείς. Η ΑΠΑ έχει πάρει πάρα πολλά
Έχουμε εκφράσει τις αμφιβολίες μας και τη διαφωνία μας σχετικά με τον τρόπο άσκησης ελέγχου εποπτείας στα περιφερειακά αεροδρόμια, χωρίς τις περιφερειακές αρχές των αεροδρομιών, αφού οι περισσότερες από αυτές τις αρμοδιότητες δεν μπορούν να ασκηθούν με την τεχνολογία και από απόσταση, από την Αθήνα. Και βέβαια με δεδομένα και τα θέματα επάρκειας του προσωπικού και στην περιφέρεια, στους επιθεωρητές και γενικότερα σε όλο το χώρο της πολιτικής αεροπορίας και των αερομεταφορών. Μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε σε ρυθμίσεις για ειδικότερα θέματα σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων των αεροσκαφών, με τη δυνατότητα διαβουλεύσεων μεταξύ των συμβαλόμενων μερών για τα εφαρμοσμένα πρότυπα ασφάλειας ως προς τις αεροπορικές εγκαταστάσεις, τα πληρώματα, τα αεροσκάφη και τη λειτουργία τους και προβλέπονται οι σχετικές διαδικασίες. Οι δύο αυτοί φορείς έχουν ένα κρίσιμο ρόλο που αφορά στην, και έργο που αφορά στην ποιότητα της εξυπηρέτησης και των δικαιωμάτων των επιβατών, στην ασφάλεια των αεροδρομίων, στην ασφάλεια των πτήσεων, σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, χωρητικότητας του FIR, σε συνδυασμό και με τη γεωγραφική μας θέση στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και για την στήριξη της ανάπτυξης σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν, όπως προανέφερα, και διαφορές στις πέντε αυτές συμβάσεις που προσφανώς έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της χώρας μας και των άλλων χωρών, όπως με την Ινδία για λειτουργία γραφείων στο έδαφος κάθε συμβαλόμενο μέρος από το άλλο συμβαλόμενο μέρος ή δυνατότητα να εξοφλούνται, παραδείγματος χάρη, τοπικές δαπάνες σε τοπικό νόμισμα ή ελεύθερα μετατρέψιμα νομίσματα. Ή με τη Μαλαισία, όπου επιτρέπονται πτήσεις και μέσα στην επικράτεια του ενός μέρους από αερομεταφορέα του άλλου, ή η δυνατότητα να απαιτεί η χώρα μας φόρους, τέλη και εισφορές επί των καυσίμων σε εταιρείες της Μαλαισίας όταν τα χρησιμοποιούν εκτός Ελλάδος. Υπάρχουν επίσης όροι και ειδικότερες συμφωνίες, όπως η πρόβλεψη μεταξύ για τη δυνατότητα διαβουλεύσεων μεταξύ των μερών για την ερμηνεία, εφαρμογή, υλοποίηση ή τροποποίηση των συμφωνιών ή τη συμμόρφωση προς αυτές, και ρυθμίζεται αντίστοιχη διαδικασία επίλυσης των διαφορών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα και στην αρχή, η κύρωση των πέντε αυτών διεθνών συμβάσεων που συζητάμε και πολύ περισσότερο η επιτυχής υλοποίησή τους αποτελεί μια θετική εξέλιξη, όμως δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε τη μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στην κύρωση και θέση σε ισχύ αυτών των συμφωνιών ακόμα 3 και 4 χρόνια από την υπογραφή τους. Η καθυστέρηση αυτή υποδηλώνει ότι και χωρίς την έναρξη ισχύως τους τόσα χρόνια δεν αλλάζει κάτι ως προς τις διμερείς σχέσεις και συνεργασίες από εμπορικής και γενικότερα οικονομικής πλευράς. Και τελικά μπορεί να τεθεί το γενικό ερώτημα, κύριε Υπουργέ, κατά πόσο είναι αναγκαίες στον χρόνο που γίνονται. Επίσης, δεν γνωρίζουμε αν έχουν γίνει οι αντίστοιχες κυρώσεις ανάλογα από τις άλλες συμβαλόμενες χώρες. Σε αντίθεση δε με τη βούλησή μας να αναπτύσσονται συστηματικά διακρατικές συνεργασίες, διαπιστώνουμε ότι με τις χώρες των εν λόγω πέντε συμφωνιών έχουν υπάρξει ελάχιστες διμερείς συμφωνίες. Χαρακτηριστικά με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Μαυρικίου, η προηγούμενη συμφωνία έρχεται προς κύρωση στη Βουλή το 1996 και αφορούσε σε οικονομική συνεργασία. Με την Δημοκρατία της Κένιας το 2001 και αφορούσε σε οικονομική και τεχνική συνεργασία. Με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας, η προηγούμενη συμφωνία έρχεται προς κύρωση το 2008 και αφορούσε σε επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. Κλείνοντας, τόνισε ότι ως χώρα οφείλουμε να ενισχύσουμε και να πολλαπλασιάσουμε τις σχέσεις τόσο με τους πολίτες όσο και με τις οικονομίες των χωρών αυτών. Πάντα στο πλαίσιο του αμοιβαίου σεβασμού και των διεθνών κανόνων, και σημείωσε ότι σε αυτό το πλαίσιο το κίνημα αλλαγής θα υπερψηφίσει εφόσον αφορούν τη συστηματική προσπάθεια ενδυνάμωσης των συνεργασιών της χώρας μας με τις χώρες αυτές και γενικότερα με τις τρίτες χώρες, αναπτυσσόμενες χώρες. Όπως προανέφερα, είναι σημαντικές αυτές οι συμφωνίες για ένα γενικότερο και διευρυμένο πλαίσιο συνεργασίας της χώρας μας με άλλα κράτη, ιδιαίτερα στον τομέα του εμπορίου και των μεταφορών, όπου ο παγκόσμιος χαρακτήρας για αυτούς τους τομείς δημιουργεί την ανάγκη σύναψης τέτοιων συμφωνιών. Όμως υπάρχει και μια άλλη παρατήρηση όσον αφορά στο ρόλο των βουλευτών στην κύρωση των συμβάσεων, που θα έπρεπε να είναι πιο ενεργός. Και γι' αυτό έχουν κατά καιρούς προταθεί διάφοροι τρόποι, όπως πριν την υπογραφή της συμφωνίας να ενημερώνεται η σχετική αντίστοιχη επιτροπή ή αντιπροσωπεία βουλευτών, προκειμένου να διατυπώνονται παρατηρήσεις ή βελτιωτικές προτάσεις.
Στην ουσία δεν υπάρχει κοινοβουλευτική παρέμβαση κατά τη σύναψη των συμφωνιών. Πρέπει βέβαια να ενημερώνεται η Βουλή για αυτές τις διμερείς ή τις πολυμερείς οικονομικές σχέσεις της χώρας, για να μην καταλήγουμε να έχουμε απλά στην ολομέλεια μια τυπική διαδικασία συζήτησης για την κύρωση των συμφωνιών, αλλά να είναι περισσότερο ουσιαστική. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρούμε ότι ως χώρα οφείλουμε να ενισχύσουμε και να πολλαπλασιάσουμε τις σχέσεις τόσο με τους πολίτες, όσο και με τις οικονομίες των χωρών αυτών, αλλά και άλλων χωρών, πάντα στο πλαίσιο βέβαια του αμοιβαίου σεβασμού και των διεθνών κανόνων. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, είμαστε θετικοί όσον αφορά στη συστηματική προσπάθεια ενδυνάμωσης των συνεργασιών μας με τις χώρες αυτές και γενικότερα με τρίτες αναπτυσσόμενες χώρες μέσα από διάφορες συμφωνίες, και υπερψηφίζουμε την κύρωση αυτών των συμβάσεων.